Το πράσινο φως έδωσε το ελεγκτικό συνέδριο για την προμήθεια 9.400.000 ταχύων διαγνωστικών τεστ του κορονοϊού, συνολικής αξίας 30.155.000 ευρώ. Ο εφοδιασμός των φαρμακείων θα ξεκινήσει από την προσεχή Τετάρτη, 7 Απριλίου, και καλώς εχόντων των πραγμάτων, έως το τέλος της εβδομάδος, τα φαρμακεία όλης της χώρας θα διαθέτουν επαρκείς ποσότητες για να τις διαθέσουν σε πρώτη φάση στους μαθητές λυκείου 16-18 ετών και τους εκπαιδευτικούς. Σε περίπτωση θετικού κρούσματος, η δήλωση θα γίνεται στην πλατφόρμα selftesting.gov.gr, η οποία είναι στον αέρα, αλλά θα λειτουργήσει την ερχόμενη Τετάρτη, ανάλογα με την ιδιότητα του πολίτη, π.χ. εργαζόμενος ή μαθητής, και θα εκδίδεται βεβαίωση ή θα αποστέλλεται μήνυμα για τη διενέργεια επαναληπτικού τεστ από επαγγελματία υγείας, είτε σε δημόσια δομή, οπότε και θα είναι δωρεάν, είτε σε ιδιωτική. Στη Βουλή έφτασε η έρευνα του Κόντρα για τις εταιρείες που εγκρίθηκαν για την προμήθεια των self-test. Ψάξατε τις εταιρείες που παίρνουν τα self-test, τα τεστ. Τις ψάξατε? Τις ψάξατε σίγουρα? Ωραία, γιατί δεν είστε υπεύθυνος κυβέρνησης να ψάξετε κάποιον ένα κύριο που έχει εταιρεία? Όχι, κύριε, κάνετε λάθος, κύριε Πρωθυπουργέ. Το ελεκτικό συνέδριο ψάχνει διαδικασία. Εσείς πρέπει να ψάξετε τις εταιρείες. Σας ενημερώνω λοιπόν ότι η Swissmed, η εμπορική ιδιωτική κεφαλαιοκή εταιρεία, άνοιξε πριν 6 μήνες, δεν έχει ούτε ιστοσελίδα, αλλά πήρε το μεγαλύτερο κομμάτι 10 εκατομμύρια ευρώ. Πείτε μου, ποια εταιρεία 6 μήνες πριν, χωρίς ιστοσελίδα, χωρίς πηγές, χωρίς τίποτα, γνώριζε αυτό που πάει να γίνει? Σε αυτή την πολυκατοικία εδρεύει η Swissmed, η εταιρεία που θα προμηθεύσει το ελληνικό κράτος με 3 εκατομμύρια self-test έναντι 10 εκατομμυρίων ευρώ. Παρά τις φιλότιμες και επίμονες προσπάθειες του δημοσιογραφικού επιτελείου του Κόντρα τις τελευταίες 2 ημέρες, ακόμα αναμένουμε απάντηση από τη Swissmed στο αίτημα για επικοινωνία.